Πρόσκληση για ενότητα προ το Σύνολο των Πολιτικών Δυνάμεων για αντιμετώπιση τόσο τη οικονομική κρίση όσο και του αδιεξόδου στον Κυπριακό απίφθινε χθε το βράδυ από τον Φάρο Ακροπόλεως ο πρόεδρο του ΔΣΥ και υποψήφιο για την Προεδρία τη Δημοκρατία Νίκο Αναστασιάδη. Από όλου εξαρτάται. Αριστερού, δεξιού, σοσιαλιστέ και ντρόμου. Κανένα δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον αγώνα ανασυγκρότηση και απελευθέρωση του κράτου. Οφείλουμε να διορθώσουμε τα κακοσκήμενα για να ξαναδώσουμε προοπτική στη νέα γενιά. Καλείται σήμερα να πληρώσει τα δικά μας λάθη. Να μεταρρυθμίσουμε τους θεσμούς και την οικονομία μας για να δώσουμε ξανά όραμα και ελπίδα στον λαό μας. Ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος ήταν ο κύριος ομιλητής στην εκδήλωση του Σωματείου για τον εορτασμό της 28 Οκτωβρίου, επέμεινε στην ανάγκη αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ιδιότητας της Κύπρου για κάμψη της τουρκικής αλληλεξίας. Δεν αποτελεί, το λέω και θα το ξαναλέω, άνοθη για εμάς τους πολιτικούς η δεδομένη αδιαλαξία της Άγκυρας. Από εμάς εξαρτάται. Μέσα από μια αναδιάταξη, μέσα από ένα επαναπροσδιορισμό της εξωτερικής μας πολιτικής, να δημιουργήσουμε εκείνο το πλέγμα συμμαχιών που θα υποχρεώσει την Τουρκία να καμφθεί και να υποχωρήσει. Αναφερόμενος στο έμπρος του 40, ο πρόεδρος του ΔΣΥ εξήρε το πνεύμα ενότητας και αυτοθυσίας που διέκρινε ολόκληρο το έθνος, το οποίο, όπως είπε, ανάγκασε τον ελεύθερο κόσμο της εποχής να υποκληθεί μπροστά στο μεγαλείο του.